θλίψη προκαλούν αυτές οι εικόνες με την Μπέλλα. Τα πίσω της πόδια έχουν παραλύσει μετά από τροχαίο ατύχημα, με την ιδιοκτήτρια να τυλίγει μια πετσέτα στο κατοικίδιό της για να το πάει βόλτα. Το σκυλάκι το έχω τώρα 4 χρόνια και κάποια στιγμή μου έφυγε, γιατί χτυπούσε το τηλέφωνο, πήγα να το σηκώσω και μου έφυγε. Κάποιος το χτύπησε. Του έκανα κάποιες θεραπείες. Μου είπανε ότι αν γίνει καλά με αυτές τις θεραπείες που του έκανα στο γιατρό που την πήγα στο κτηνίατρο. Αλλά τίποτα. Τα πίσω είναι. Είναι από τη μέση και κάτω. Είναι νεκρό. Θα το δείτε κι εσείς πώς πηγαίνει και πώς το σηκώνω. Δηλαδή πιέζει την κοιλίτσα του. Και δεν είναι τώρα αυτό. Και ανοίγει πληγές. Αυτό μου είπαν ειδικά πιο πολύ. Να μην ανοίγει πληγές, γιατί σέρνεται στο σπίτι μέσα. Αυτό το σκύλι τι φταίει? Μια βλακία μιανού που το κάνει σε αυτό το χάλι. Και υποφέρει και αυτό και υποφέρει και αυτή πτώση. Να γίνει κάτι, να μην μπορέσει το φυκαριάρικο να περπατήσει μοναχός του. Όπως μας είπε η κυρία Μαρία, ο Ανιψιός είχε φτιάξει ένα καρότσι και το κατοικίδιό της, όμως δεν ήταν λειτουργικό. Μέσω διαδικτύου, πολίτης προσφέρθηκε να βοηθήσει. Έλαβε το καρότσι σκύλου, όμως δεν το επέστρεψε ποτέ. Και το πήρε για να το τροποποιήσει, να το κάνει τροποποιήσει. Ναι, ναι, μας το πήρε, μετά δεν ούτε ήρθε, ούτε τίποτα, είπε ότι έφυγε στο εξωτερικό, ότι θα στείλει κάποιον. Και δεν έκανα απολύτως τίποτα. Οι γείτονες λυπούνται, το βλέπουν και παιδιά μου λένε να του πάρεις ένα καρότσι, γιατί λυπόμαστε έτσι που το βλέπουμε. Στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Γιατί εντάξει, τα αγαπάω τα ζώα. Τι είναι αμαρτία. Εντάξει. Εγώ με αυτά μεγάλωσα. Να βοηθήσουν όλοι. Το σκυλί ταλαιπωρείται εδώ και έναν χρόνο, με την ιδιοκτήτρια να δυνατεί να καλύψει το κόστος για καρότσι, με την ίδια να κάνει έκκληση προς τους φιλόζωους για την αγορά καρότσιου, ώστε η Μπέλλα να μην σέρνει τα ποδαράκια της, αλλά να περπατήσει και τρέξει ξανά.